Σας παρουσιάζω σήμερα τη λειτουργία της από τη μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων, την οποία έχω κατοχυρώσει, ένα μέρος το πώς λειτουργεί η μέθοδος αυτή. Η μέθοδος αυτή λειτουργεί σε μεγάλη μορφή και σε μικρή μορφή. Δηλαδή ξεκινάμε με απορρίμματα των 5 τόνων μέχρι 300 τόνων, 500 τόνων η κάθε μονάδα. Η μονάδα αποτελείται από κτηριακά συγκροτήματα και από δεξαμενές με νερό. Τι κάνουμε στα κτηριακά συγκροτήματα μέσα? Υπάρχουν για την ανακύκλωση των απορριμμάτων, υπάρχουν ταινίες μεταφοράς. Οι ταινίες μεταφοράς, όταν αδειάζει το απορριμματοφόρο, παίρνουν τα απορρίμματα και ξεκινάνε. Ξεκινάνε με λειτουργία, στην αρχή κόβονται, ανοίγονται οι σάκοι και παρουσιάζονται τα απορρίμματα. Κατά τη διαδρομή τους που έχουν στις ταινίες μεταφοράς, υπάρχουν μόνο εργατικά χέρια, τα οποία διαλέγουν και ρίχνουν από τη μια ταινία μεταφοράς, η οποία βρίσκεται στα 3 μέτρα, στην άλλη ταινία μεταφοράς, η οποία βρίσκεται... Η ταινία μεταφοράς είναι αυτή που είναι στα 3 μέτρα και η ταινία μεταφοράς που είναι στο 1 μέτρο από κάτω ακριβώς είναι αυτή που είναι μέσα στο σκούρο μαύρο. Δεξιά και αριστερά της ταινίας υπάρχουν άτομα τα οποία μπορεί να είναι και 50, μπορεί να είναι και 60 άτομα, τα οποία ρίχνουν ό,τι ανακυκλώσιμο υπάρχει στην κάτω ταινία μεταφοράς. Συνεχίζει η διαδρομή των απορριμμάτων. Εδώ υπάρχουν ξανά πάλι άτομα τα οποία κάνουν τη δουλειά αυτή και ρίχνουν οτιδήποτε ανακυκλώσιμο υπάρχει στην κάτω ταινία που είναι στο 1 μέτρο. Η διαδικασία αυτή τελειώνει και βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο όταν φτάνουν τα απορρίμματα, τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία βγαίνουν σχεδόν έξω από το κτίριο και εδώ υπάρχει πάλι ένα σύστημα το οποίο γίνεται ο διαχωρισμός των απορριμμάτων. Διαχωρισμός τι εννοούμε? Υπάρχουν 5-10 θέσεις οι οποίες κάθε άτομο παίρνει τα υλικά τα οποία πρέπει να πάρει. Άλλος παίρνει το γυαλί, άλλος παίρνει το σίδερο, άλλος παίρνει το χαρτί, άλλος παίρνει τις συσκευασίες τραπάκ. Δηλαδή έχουμε περίπου 10 είδη τα οποία αυτά τα 10 άτομα τα ρίχνουν σε άλλες ταινίες μεταφοράς από την κεντρική ταινία και καθένα πάει στη θέση του. Σε κάδους οι οποίοι μπορεί να πιάνουν και 5 και 10 και 20 τόνους ο κάθε κάδος. Τώρα, κατά τη διάρκεια που ταξιδεύουν τα απορρίμματα πάνω στις ταινίες μεταφοράς, όταν τελειώνει το ανακυκλώσιμο κομμάτι, αλέθονται σε ένα ή δύο σημεία, αλέθονται και φεύγουν και πάνε στη συνέχεια έξω από το κτίριο, το οποίο βρίσκονται οι δεξαμενές με το νερό. Οι δεξαμενές με το νερό είναι από 150 τόνους, 100 τόνους, 50 τόνους, 500 τόνους, η οποία έχουμε και αυτό το σχεδιάγραμμα εδώ, και πέφτουν μέσα. Η δεξαμενή, η πρώτη δεξαμενή και η δεύτερη έχουν μία μικρή διαφορά η μία με την άλλη. Η κάθε δεξαμενή έχει ένα σύστημα, το οποίο το σύστημα αυτό παρουσιάζει φυσαλίδες. Δηλαδή, στον πάτο της κάθε δεξαμενής υπάρχει ένα σύστημα το οποίο δημιουργεί συνέχεια φυσαλίδες, το οποίο θα το δείτε ζωντανά αργότερα. Η πρώτη δεξαμενή που πέφτουν τα απορρίμματα έχει ένα σύστημα μέσα το οποίο καθαρίζει τα βαριά από τα ελαφριά αντικείμενα. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό είναι νόμος της φύσης. Δηλαδή, τα βαριά αντικείμενα πάνε στον πάτο και τα ελαφριά αντικείμενα πάνε στον αφρό. Ποια είναι τα ελαφριά οργανικά αντικείμενα τα οποία και τα βαριά τα οποία πάνε στον πάτο και άλλα μένουν στον αφρό? Θα τα δούμε στην πράξη. Στην πρώτη δεξαμενή, για να μαζέψουμε τα βαριά αντικείμενα, όπως είναι πέτρα, γυαλί, οτιδήποτε άλλο πάει στον πάτο, υπάρχει ένα
ένα χωνί με τέτοια λαμαρίνα, διάτριτη λαμαρίνα, και ένα ανεβατόρ τα οποία τα βγάζει έξω από τη δεξαμενή. Βέβαια, αυτά είναι σε άλλα σχεδιαγράμματα, τα οποία δεν, πρώτον, δεν έχουμε χώρο να τα αναπτύξουμε, και δεύτερον, δεν μπορούμε να τα παρουσιάσουμε ζωντανά. Θα παρουσιάσουμε ένα μέρος για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει το τι γίνεται με τα απορρίμματα πάνω στη μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων αυτή. Και ξεκινάμε. Εδώ είναι η μεγάλη δεξαμενή, η οποία στο κάτω μέρος έχει αυτό το χωνί που λέμε το διάτριτο χωνί, το οποίο μαζεύει τα βαριά αντικείμενα. Τι είναι αυτό? Εδώ έχουμε βαριά αντικείμενα, όπως είναι γυαλί, μέταλλα, μικρά μέταλλα, μικρή πέτρα και τα ρέστα. Τα ρίχνουμε μέσα στη δεξαμενή. Αυτομάτως αυτά πάνε στον πάτο. Εδώ στον πάτο υπάρχει η διάτριτη αυτή, το διάτριτο αυτό χωνί, το οποίο ήδη τα έχει μαζέψει. Στη συνέχεια υπάρχει το ανεβατόρ, το οποίο τα βγάζει έξω και τα ρίχνει σε ταινία μεταφοράς και πάνε εκεί που πρέπει να πάνε για να συνεχιστεί η δουλειά. Αυτή που πρέπει να κάνουμε. Φεύγουμε από αυτό το σημείο, από τα βαριά αντικείμενα. Μέσα στη δεξαμενή, μαζί με τα ανακυκλώσιμα, μαζί με τα απορρίμματα τα οποία έχουν πέσει, έχει μείνει και ορισμένο πλαστικό ελαφρύ και βαρύ πλαστικό, τα οποία τα βαριά πάνε στον πάτο. Τα ελαφριά τι γίνεται? Για να δούμε τα ελαφριά τι γίνεται. Τα ελαφριά δεν πάει τίποτα στον πάτο. Μένουν όλα στον αφρό. Τώρα, αυτά τα οποία ρίχνω εγώ εδώ, τα ξεχωριστά, τα ρίχνω γιατί το σύστημα αυτό είναι μικρό και δεν μπορεί να μας δώσει τα αποτελέσματα τα οποία γίνονται μέσα στη δεξαμενή. Είναι κατανοητό να μπορέσει να καταλάβει ένας ότι το πλαστικό, αυτό το οποίο είναι για τον αφρό, θα μείνει στον αφρό, και αυτό το οποίο είναι για τον πάτο, θα πάει στον πάτο. Ξεκινάμε. Τώρα, εδώ έχουμε οργανικά υλικά, τα οποία με τη βοήθεια ενός μούλτι, το οποίο τη δουλειά που κάναμε αυτή στα υλικά αυτά, την κάνουν μότερ, τα οποία είναι μέσα στις δεξαμενές και μπορούν να περάσουν περίπου στους 30 τόνους, στους 30 τόνους ανά ώρα. Μέσα σε κάθε δεξαμενή, αναλόγως τη χωρητικότητά της, μπορούμε να βάλουμε από 5, 10, 15, 20, 30 μοτέρ. Τα οποία, τι κάνουν αυτά τα μοτέρ? Κόβουν συνέχεια τα υλικά τα οποία πέφτουν μέσα, δηλαδή τα απορρίμματα, και τα κάνουν σε αυτή την τελική μορφή. Τώρα, εμείς να δούμε τώρα τι γίνεται με τα υλικά τα οποία έχουν πέσει στη μεγάλη δεξαμενή μέσα και πώς δουλεύει το σύστημά μας. Ξεκινάμε να ρίξουμε τα οργανικά μέσα. Αυτή είναι φλούδα από πορτοκάλι. Αυτή είναι πατάτα. Αυτό είναι αχλάδι κομμένο. Αυτό είναι ντομάτα, πιπεριά και οτιδήποτε άλλο λαχανικό μπορεί να φανταστεί καθένας. Αυτά είναι άλλα λαχανικά, τα οποία βρίσκονται παντού. Εδώ θα έχει μείνει οπωσδήποτε και λίγο χαρτί. Και λίγο χαρτί θα έχει μείνει μέσα στα απορρίμματα. Δεν υπάρχει περίπτωση όλα να έχουν αλεθεί. Να έχουν βγει δηλαδή. Θα υπάρχει το μουσιμό χαρτί, το υγρό χαρτί, το οποίο, και έχουμε και λίγα όσπρια, τα οποία και αυτά θα πέσουν μαζί με τα άλλα. Τώρα συμπληρώνουμε το μενού με απορρίμματα. Με απορρίμματα τα οποία είναι από φάγια, συνεχίζουμε τώρα να ρίχνουμε από φάγια μέσα στην πρώτη δεξαμενή που έχουμε.
και να τη βάλουμε σε λειτουργία να δουλέψει η φυσαλίδα. Αυτό είναι το σύστημα το οποίο λειτουργεί και έτσι λειτουργεί η φυσαλίδα. Βλέπουμε στην άλλη δεξαμενή από εδώ τι γίνεται με τις φυσαλίδες, πώς δουλεύει η φυσαλίδα μέσα στη δεξαμενή. Έτσι θα δουλέψει η κάθε δεξαμενή 24 ώρες το προϊόν το οποίο θα έχει μέσα. 24 ώρες η πρώτη δεξαμενή και 24 ώρες η δεύτερη δεξαμενή. Τώρα, όσο θα δουλεύουν οι δεξαμενές, να δούμε τι γίνεται. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τα λάδια τα οποία υπάρχουν μέσα στις δύο δεξαμενές και πού πάνε αυτά. Εδώ έχουμε μία ποσότητα νερού η οποία είναι αντίστοιχη με κυνηγή και έχουμε τα πλαστικά τα οποία είναι μικρότερο ειδικού βάρους. Για να δούμε τώρα με τα λάδια. Τι θα γίνουν τα λάδια τα οποία είναι μέσα στα ήδη υπάρχοντα απορρίμματα, τα οποία αλέθονται κατά 24 ώρες σε κάθε δεξαμενή από ειδικά μοτέρ και να δούμε τι θα γίνουν τα λάδια. Τα λάδια τα οποία είναι μέσα στη δεξαμενή υπό δενή τρόπο δεν μπορούν να μείνουν μέσα στα απορρίμματα τα οποία δουλεύει η δεξαμενή, μέσα στο νερό. Τα λάδια, πετρέλαια και λίπη, ό,τι είναι αυτό, μικρά ξύλα, φιλιζόλ, τα πάντα θα βγουν εδώ. Σε αυτό το σημείο, σε αυτό το ύψος της δεξαμενής. Τώρα, όταν ξεκινήσουμε και αδειάσουμε τη δεξαμενή, την πρώτη στη δεύτερη, πάμε από αυτό το σημείο σε αυτό το σημείο, δεν αδειάζουμε ποτέ τη δεξαμενή ολοκληρωτικά. Κρατάμε ένα πολύ μεγάλο μέρος, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο μέρος, να μην φύγουν τα λάδια που είναι στην επιφάνεια, που είναι αυτά εδώ. Τα κρατάμε μέσα στη δεξαμενή την πρώτη. Μπορεί να κάνουμε και 10 μέρες και 20 μέρες, μέχρι να συμπληρωθεί ένα αρκετό, δηλαδή να συμπληρωθούν 5-10 κυβικά ή λάδια ή λίπη ή οτιδήποτε και από εκεί μετά αφού αδειάσουμε τη δεξαμενή φύγει όλο αυτό το σύστημα και πάει στη δεύτερη δεξαμενή κλείνουμε το βάλφ εδώ και ανοίγουμε το άλλο το βάλφ και πάει στην τρίτη δεξαμενή την οποία μαζεύουμε τα λάδια και ό,τι άλλο υπάρχει μέσα στα λάδια, ό,τι άλλο είναι στην επιφάνεια. Κατά τη διαδρομή που θα κάνουν τα λάδια από εδώ μέχρι να πάνε στη δεξαμενή αυτή, έχουμε κάποιο σύστημα το οποίο αφαιρούμε όλα τα αντικείμενα, ελαφρύ πλαστικό, καπάκια, οτιδήποτε είναι αυτό που είναι στην επιφάνεια, μαζί με τα λάδια και τα πάμε και αυτά με την ανάλογη επεξεργασία. Τι επεξεργασία? Τα ρίχνουμε μέσα σε ένα μεγάλο κάδο, ο οποίος είναι διάδρομος. Δηλαδή, φανταστείτε ένα κάδο από πλυντήριο. Όταν στίβει τα ρούχα. Όταν στίβει τα ρούχα, τι γίνεται, φεύγει μόνο το νερό, τα ρούχα μένουν μέσα. Το ίδιο θα κάνουμε και με τα πετρέλαια, και με τα λάδια, και με τα άλλα αντικείμενα τα οποία είναι μέσα εδώ. Όταν τελειώσουν τα λάδια και πάνε στη δεξαμενή αυτή, πλένουμε τα, ό,τι έχει μείνει μέσα στον κάδο, τα πλένουμε και γίνονται καθαρά. Είτε είναι πλαστικό, είτε είναι ξύλο, οτιδήποτε. Αφού τα έχουμε καθαρά, τι κάνουμε μετά, απλούστατα τα βγάζουμε από τον κάδο και τα διαχωρίζουμε.
Τα λάδια και τα πλαστικά που πάνε στη δεξαμενή αυτή μπορεί να μείνουν και ένα χρόνο εκεί. Όταν μείνει λάδι με νερό, τι γίνεται? Αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή, μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες, μετά από τρεις μήνες, αδειάζουμε το νερό και το στέλνουμε και το νερό αυτό στο βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος θα πάνε και τα άλλα νερά τα οποία θα έρθουν από τη δεύτερη δεξαμενή και θα πάνε εδώ στους συλλέκτες αυτούς, οι οποίοι είναι διάτρητοι, το μέσα μέρος. Φανταστείτε ένα κοντέινερ που το μέσα μέρος του έχει διάτρητη λαμαρίνα όπως είναι αυτό. Δηλαδή, ένα σουρωτήρι. Θα δούμε τι δουλειά κάνει το κοντέινερ με τη διάτρητη λαμαρίνα από μέσα. Τώρα θα μπορέσουμε να πάμε στο τελευταίο στάδιο. Το τελευταίο στάδιο ποιο είναι? Να στείλουμε από τη δεύτερη δεξαμενή, να στείλουμε εδώ, να στείλουμε σε αυτά τα μεγάλα σουρωτήρια το υλικό αυτό που βλέπετε εκεί. Αυτό το υλικό είναι καθαρό, δεν έχει ούτε λάδια, ούτε, δηλαδή, λάδια, πετρέλαια και από αυτά, δεν έχει τίποτα. Για να δούμε τώρα, τι θα μπορέσουμε να πάρουμε από το υλικό αυτό. Τώρα, αυτό εδώ θα το χρησιμοποιήσουμε για να δούμε το πώς δουλεύει το σύστημα αυτό, το οποίο κρατάει τα στερεά και φεύγουν τα νερά και πάνε στο βιολογικό καθαρισμό. Επειδή εδώ εμείς έχουμε ψιλοκομμένα τα απορρίμματα και για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε μετά, θα χρησιμοποιήσουμε και ένα ύφασμα το οποίο να συγκρατεί τα αυτά που είναι στερεά και να φεύγουν τα νερά. Στη συνέχεια αδειάζουμε τη δεξαμενή Οι δεξαμενές οι οποίες έχουμε στο σύστημα είναι κονικές όπως βλέπετε. Μόνο και μόνο για να μην έχουμε το φαινόμενο αυτό. Παρακράτηση καμίας σταγόνας υλικού. Το υλικό αυτό που βλέπετε είναι σε αυτό το σημείο τώρα και κάθεται και στραγγίζει. Εμείς επειδή δεν έχουμε το χρόνο και την πολυτέλεια, θα επισπεύσουμε λιγάκι την κατάσταση αυτή για να δούμε στο τέλος τι θα μας μείνει.
Εδώ τώρα υπάρχει πάνω μια γερανογέφυρα η οποία έχει ένα βάρος το οποίο καλύπτει όλο το κοντέινερ, κάθεται όπως θα καθίσει αυτό το αντικείμενο τώρα, περίπου 10 τόνους. Δηλαδή η πίεση αυτών των οποίων έχουν μέσα στο κοντέινερ θα γίνει με 10 τόνους βάρος. Για να δούμε τώρα, αφού γίνει η πίεση, τι θα βγάλουμε μετά. Εδώ βέβαια δεν μπορούμε να πιέσουμε με πάρα πολύ βάρος. Τελειώσαμε και με αυτό το στάδιο. Ανοίγει η μία πόρτα εδώ και μπαίνει μέσα το Bob Cart και βγάζει αυτό το υλικό το οποίο έχει μείνει εκεί. Μπαίνει σε ταινία μεταφοράς το υλικό και από εκεί πάει στον τόπο αποθήκευσης. Τώρα, στη δεύτερη δεξαμενή που έρχονται από εκεί προς τα εδώ για να πάνε, από εδώ για να πάνε εδώ, η δεύτερη δεξαμενή εμπλωτίζεται και με μια μικρή ποσότητα ασβέστη, τριμμένου ασβέστη. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτό το υλικό το οποίο θα μείνει, όταν πάει στον αποθηκευτικό χώρο, τι αποθηκευτικός χώρος, σε μια πλατφόρμα την οποία έχει βιομηχανικό πετό κάτω, στεγασμένος, και η ταινία μεταφοράς θα πηγαίνει, όπως βλέπετε, ένα κομμάτι με μπάζα, έτσι θα είναι και εκεί. Για να δούμε τώρα, τι έμεινε εδώ μέσα και τι μπορούμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε. Αυτό είναι το υλικό που έχει μείνει. Το υλικό το οποίο έχει μείνει αυτή τη στιγμή δεν είναι 100% εμπλωτισμένο, δηλαδή λείπει από εκεί, λείπει βαμπάκι, πολύ βαμπάκι, το οποίο θα είναι οι πάνες από μωρά παιδιά, από ηλικιωμένους, οι σερβιέτες από γυναίκες, οι οποίες είναι καθαρό βαμπάκι. Για να δούμε τώρα. Εδώ έχει μακαρόνια, έχει φασόλια, έχει φακές, έχει ρύζι, έχει χόρτο, έχει τα πάντα. Δηλαδή, όταν λέω εγώ ότι αυτό το οποίο μένει είναι καθαρό λείπασμα, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα σε αυτό το προϊόν για να μπορέσουμε να κερδίσουμε περισσότερα χρήματα? Μάλιστα, τι μπορούμε να κάνουμε? Παίρνουμε τα υλικά που χρειάζονται για να το κάνουμε κομπόστ, το εμπλωτίζουμε. Βέβαια αυτά δεν είναι απλούστατα, είναι κάποια φύλλα ξηρά και δηλαδή μια μικρή ποσότητα από φύλλα ξηρά και κάποια άλλα υλικά τα οποία γίνεται κομπόστ. Εάν μας συμφέρει να το κάνουμε κομπόστ, έχει καλό. Σήμερα το κομπόστ πωλείται μέχρι και στα σούπερ μάρκετ, σε σάκους όπως πωλείται το φυτόχωμα. Εάν δεν μας συμφέρει, απλούστατα, εκεί που είναι, δεν πιστεύω κάποιον αγρότη που δεν θα ήθελε να ρίξει αυτό το πράγμα στο χωράφι του. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Φασόλια, φακές, μακαρόνια, μικρά κομμάτια από κρέας, οτιδήποτε φαγόσιμο υπάρχει και μεγάλη ποσότητα σε βαμβάκι. Αυτή είναι η λειτουργία της ευρεσιτεχνίας και της πατέντας και η μέθοδος είναι αυτή. Τι κάνουμε στη μέθοδο αυτή σήμερα που παρουσιάσαμε? Παρουσιάσαμε μια μέθοδο η οποία έχει, καταρχήν, είναι στημένη όλη αυτή η επιχείρηση πάνω σε βιομηχανικό πετό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο, να έχουμε διαρροή προς το έδαφος
και να έχουμε και εκπομπές αερίων. Το προϊόν το οποίο παράγουμε είναι 100% εμπορεύσιμο. Πετυχαίνουμε με αυτή τη μέθοδο 100% ανακύκλωση των προϊόντων. Αφού έχουμε διαχωρισμό και ανακύκλωση 100%, έχουμε και εμπορία των αυτών των υλικών των οποίων κάνουμε ανακύκλωση. Η εμπορία των υλικών αυτών, minimum, από μια μικρή έρευνα την οποία έχουμε κάνει στην αγορά, είναι 100 ευρώ ο τόνος. Minimum. Άλλα έχουν 120, άλλα 150, άλλα 110. Δηλαδή, 300 τόνοι μπήκανε μέσα στη μονάδα. Θα έχουμε 300 τόνοι εμπορεύσιμου υλικού. Τώρα, τους λογαριασμούς θα τους κάνουμε με χαρτί και με μολύβι. Εκείνο που είναι το τελικό αποτέλεσμα της πατέντας αυτής, είναι ότι έχουμε 100% ανακύκλωση. Επιμένω και λέω, 100% ανακύκλωση του προϊόντος του οποίου έρχεται μέσα στη μονάδα. Το νερό το οποίο έχει μείνει τώρα εκεί, μέσα, φεύγει από εδώ, αυτομάτως αφού γίνεται η συμπίεση, αυτόματα φεύγει και πάει στο βιολογικό καθαρισμό. Από το βιολογικό καθαρισμό, μόλις γίνεται η καθαρότητα, ανεβαίνει ξανά πάλι στη δεξαμενή, η οποία τροφοδοτεί όλο το σύστημα πάλι. Το σύστημα τροφοδοτείται με το ίδιο νερό της δεξαμενής, αφού γίνει ο βιολογικός καθαρισμός. Δεν υπάρχουν περιθώρια να πούμε ότι δεν γίνεται αυτό το οποίο είδατε σήμερα. Προκαλούμε οποιονδήποτε, σε οποιοδήποτε βαθμίδα είναι επιστήμονας, να έρθει να δει τη λειτουργία της μέθοδος διαχείρισης απορριμμάτων.